Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Η σημερινή μας εκπομπή αναφέρεται στις πυραμίδες, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Οι πυραμίδες βρίσκονται στην Αίγυπτο, αλλά πολλές πυραμοειδείς κατασκευές εκτός από την Αίγυπτο βρίσκονται και σε άλλες πλευρές του πλανήτη. Σήμερα όμως εμείς θα πάμε νότιο-ανατολικά και θα δούμε τις σημαντικότερες πυραμίδες της Αιγύπτου. Ο Χέοψ Χουφού 2900 με 2750 χρόνια π.Χ. λένε ότι έκτισε την πρώτη πυραμίδα της Αιγύπτου. Αρχικά λένε ότι ο Χέοψ έκλεισε όλα τα ιερά και δεν επέτρεπε την προσφορά θυσιών και μετά από αυτά ανάγκασε όλους τους Αιγυπτίους να εργάζονται για λογαριασμό του. Πολλούς τους διέταξε να σύρουν μέχρι τον ποταμό Νείλο λίθους από τα λατομεία τα οποία βρίσκονται στα αραβικά βουνά. Και όταν μετέφερε τους λίθους με πλοία πιο πέρα από τον ποταμό, πρόσθεσε και άλλους οι οποίοι τους παραλάμβαναν και τους έσερναν προς το ονομαζόμενο Λιβικό Όρος και εργάζονταν συνεχώς ανά 100.000 άνθρωποι εναλλασσόμενοι ανά τρίμηνο. Έτσι καταταλαιπωρείται ο λαός επί πολύ χρόνο. Χρειάστηκαν 10 χρόνια για την κατασκευή της οδού του δρόμου πάνω στον οποίο έσερναν τους λίθους. Η οδός. Η κατασκευή της οδού είναι κατ' εμέ, γράφει ο Ηρόδοτος, εισάξιο της πυραμίδος, γιατί το μήκος της είναι 5 στάδια, περίπου 1000 μέτρα, και το πλάτος της 10 οριές και το ύψος της στο σημείο της υψηλότερης επιχωματώσεως 8 οριές. Ο Ηρόδοτος μας δίνει λεπτομερέστατες περιγραφές για την μεταφορά των λίθων από την Αραβική Χερσόνησο στην Αίγυπτο και για την κατασκευή των πυραμίδων που έγινε ως εξής. Οι πυραμίδες είναι κατασκευασμένες από πελεκημένους λίθους πάνω στους οποίους υπάρχουν ανάγλυφες παραστάσεις. Για την κατασκευή αυτής της οδού και για την κατασκευή των υπογείων δωμάτων πάνω στον λόφο όπου βρίσκονται οι πυραμίδες χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια. Τα υπόγεια δώματα προορίζονταν για να χρησιμοποιηθούν ως τάφους του ίδιου του Χέοπος πάνω σε νησί το οποίο σχηματίστηκε από τα νερά του Νείλου τα οποία έφερε εκεί με διορίγα. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την κατασκευή αυτής της πυραμίδος λένε ότι ήταν 20 χρόνια. Η πυραμίδα αυτή είναι τετράγωνη από λιασμένους λίθους προσαρμοσμένους με ακρίβεια. Κανένας ογκόλιθος δεν είναι μικρότερος από 30 πόδες. Συνολικά λοιπόν χρειάστηκαν 20 χρόνια για να κτιστεί η πυραμίδα του Χέοπος. Και να πώς έγιναν οι επιμέρους εργασίες για την κατασκευή της. Η πυραμίδα του Χέοπος κατασκευάστηκε ως εξής. Αρχικά τοποθετήθηκαν αναβαθμοί, τους οποίους άλλοι ονομάζουν κρόσους και άλλοι βομίδες. Αφού κατασκεύασαν αυτά, ύψωσαν τους υπόλοιπους λίθους με μηχανές, οι οποίες αποτελούνταν από κοντά ξύλα. Από το έδαφος τους ύψωναν στην πρώτη σειρά με βαθμίδες από τα σκαλοπάτια. Αμέσως μόλις ο λίθος ανυψωνόταν στο σκαλοπάτι, τον τοποθετούσαν σε άλλη μηχανή η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω στην πρώτη σειρά και από αυτήν έσερναν με άλλη μηχανή μέχρι τη δεύτερη σειρά, γιατί όσες ήταν οι σειρές των σκαλοπατιών, τόσες ακριβώς ήταν και οι μηχανές. Έτσι, την ίδια μηχανή η οποία ήταν μία και μοναδική, αλλά ευμετακόμιστη, την έσερναν διαδοχικά σε κάθε σειρά μόλις τοποθετούσαν πάνω σε αυτήν τον λίθο.
Γιατί πρέπει να αναφέρω, λέει ο Ηρόδοτος, και τους δύο τρόπους τους οποίους αναφέρουν και αυτοί. Πάντως αρχικά γέμισαν τα ανώτερα μέρη της πυραμίδας και στο τέλος εκείνα τα μέρη της πυραμίδας τα οποία ήταν κοντά στο έδαφος και στα τμήματα στα χαμηλότερα σημεία. Και οι Αιγύπτιοι σημείωναν πάνω στην πυραμίδα με αιγυπτιακά γράμματα τα έξοδα που δαπανήθηκαν για τη Σειρμαία, για τα κρεμμύδια και τα σκόρδα των εργατών. Από όσα θυμάμαι, από εκείνα τα οποία μου διάβασαν, μου ανέγνωσε ο διερμηνέας, συμπληρωνόταν το ποσό των 1.600 αργυρών ταλάντων. Εάν έτσι έχουν αυτά, πόσα ακόμα, όπως ήταν επόμενο, δαπανήθηκαν για τα σιδερένια εργαλεία με τα οποία εργάζονταν και για την τροφή και για την ενδυμασία των εργαζομένων. Ενώ για την κατασκευή των έργων απαιτήθηκε ο χρόνος για τον οποίο είπαμε, 10 χρόνια για την κατασκευή του δρόμου και 20 χρόνια για την κατασκευή της πυραμίδος. Σε αυτόν τον χρόνο πρέπει να προσθεθεί και ο απαιτούμενος χρόνος για την κοπή και τη μεταφορά των λίθων και για το άνοιγμα του οχετού, χρόνος ο οποίος δεν ήταν και λίγος. Έλεγαν ότι ο Χέοψ έφτασε σε τέτοιο βαθμό κακοήθειας, ώστε όταν είχε ανάγκη χρημάτων, εξέδωσε την ίδια του την κόρη στην πορνεία και την διέταξε να εισπράττει ορισμένο ποσό χρημάτων, δεν γνωρίζω ακριβώς πόσο, συνεχίζει ο Ηρόδοτος, γιατί δεν μου το είπαν αυτό. Εκείνη έκανε ό,τι την διέταξε ο πατέρας της. Επιπλέον σκέφτηκε να αφήσει και αυτή η ίδια κάποιο μνημείο και γι' αυτό από κάθε εραστή της έπαιρνε ως δώρο μία πέτρα. Από τους λίθους αυτούς λένε ότι κτίστηκε η ενδιάμεση από τα ιερά πυραμίδα η οποία βρίσκεται μπροστά από τη μεγάλη πυραμίδα και η οποία έχει επιφάνεια κάθε πλευράς 1,5 πλέθρο. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι Αιγύπτιοι, ο Χέοψ αυτός βασίλεψε 50 χρόνια και τον διαδέχτηκε στη βασιλεία ο αδελφός του ο Χεφρίν. Και αυτός, όπως λέγανε, συμπεριφέρθηκε με τον ίδιο τρόπο. Κατά τα άλλα, και ως προς το ότι κατασκεύασε και εκείνος πυραμίδα, η οποία όμως δεν φτάνει τις διαστάσεις του Χέοψ, γιατί ο ίδιος πήρε τα μέτρα. Και αυτό γιατί ούτε υπόγεια δώματα υπάρχουν κάτω από αυτήν, ούτε διόρυγα μέχρι εκείνη την πυραμίδα που να φέρνει το νερό του Νείλου, όπως την άλλη του Χέοπος, προς την οποία το νερό το διοχετεύει κλειστό υδραγωγείο και περιραίει στο εσωτερικό της ένα νησί. Μέσα σε αυτήν την πυραμίδα, όπως λένε, αναπαύεται ο ίδιος ο Χέοπος. Την πρώτη βαθμίδα την έκτισε με χρωματιστούς αιθιοπικούς λίθους και έφτασε στο ύψος των 40 ποδών. Πιο κάτω από την άλλη, χαμηλότερη από τη μεγάλη, κοντά στην οποία την έκτισε. Και οι δύο πυραμίδες είναι κτισμένες πάνω στον ίδιο λόφο, ύψους περίπου 100 ποδών. Κατά το λέγειν των ιερέων, ο Χεφρίν βασίλεψε 56 χρόνια. Από αυτά υπολογίζονται 106 χρόνια, κατά τα οποία παντός είδους ταλαιπωρίες βασάνισαν τους Αιγυπτίους και καθόλου αυτό το χρόνο τα ιερά έμεναν κλειστά και δεν ανοίχτηκαν. Εξαιτίας του μεγάλου τους μίσους εναντίον τους, οι Αιγύπτιοι δεν θέλουν καθένα λόγο να αναφέρουν τα ονόματά τους, αλλά και τις πυραμίδες τις ονομάζουν από αυτόν τον ποιμένα, τον Βοσκό, τον Φιλίτιο, ο οποίος στην εποχή εκείνη επίμενε, έβωσε και τα ζώα του στην ίδια περιοχή. Μετά από αυτόν τον Χεφρίνο, βασίλεψε της Αιγύπτου, όπως λένε, ο γιος του Χέοπος, ο Μικερίνος, ο οποίος αποδοκίμαζε τα έργα του πατέρα του. Αυτός άνοιξε τους ναούς και άφησε τον εξαντλημένο
στην έσχατη ένδια λαό να καταγίνεται με τα έργα του και να εκτελεί θυσίες και από όλους τους βασιλείς αυτός εξέδιδε τις δικαιότερες αποφάσεις. Για όλα αυτά τα έργα, από όλους όσους χρημάτισαν βασιλείς της Αιγύπτου, εκείνου τον Μικερίνο τον επαινούν περισσότερο, γιατί όχι μόνο εξέδιδε δίκαιες αποφάσεις, αλλά και αν κάποιος εξέφραζε παράπονο για την έκβαση της δίκης του, του έδινε από τα δικά του αποζημίωση, καταπραίνοντας με την γενναιοδορία του την αγανάκτησή του. Και ενώ ο Μικερίνος φερόταν με καλοσύνη προς τους υπηκόους του, πράττοντας τα παραπάνω, τον βρήκε το πρώτο δυστύχημα. Πέθανε η κόρη του, το μοναχοπέδι του. Και εκείνος λένε πως πόνεσε υπερβολικά για τη συμφορά που τον βρήκε. Και επειδή ήθελε να θάψει τη θυγατέρα του κατά τρόπο διαφορετικό από τους άλλους, διέταξε την κατασκευή κύλης ξύλινης αγελάδας και αφού την καταχρήσωσε, έθαψε μέσα σε αυτήν την νεκρή κόρη. Η αγελάδα αυτή δεν θαύτηκε στη γη, αλλά ήταν ορατή και επί των ημερών του Ηροδότου, τον 5ο π.Χ. αιώνα. Βρισκόταν στην Σάη και ήταν τοποθετημένη μέσα σε διακοσμένο δωμάτιο των ανακτόρων. Καθημερινά καίουν κοντά στην αγελάδα παντός είδους αρώματα και το βράδυ καίει κοντά της ολονυκτίος λίχνος. Κοντά σε αυτήν την αγελάδα, σε άλλη αίθουσα υπάρχουν αγάλματα τα οποία κατά το λέγειν των ιερέων της πόλεως Σάιος ανήκουν στις παλακίδες του Μικερίνου. Υπάρχουν πράγματι εκεί περί τα 20 ξύλινα κολοσιαία αγάλματα και είναι γυμνά αγάλματα γυναικών. Ποιες είναι όμως αυτές, δεν μπορώ να βεβαιώσω, λέει ο Ηρόδοτος. Επαναλαμβάνω απλά εκείνα τα οποία λένε. Η αγελάδα είναι εξ ολοκλήρου καλυμμένη με πορφυρό επίστρωμα, εκτός από τον αφιένα της και το κεφάλι, τα οποία φαίνονται κατασκευασμένα από παχύ χρυσάφι. Ανάμεσα στα κέρατα φέρει από μίμηση του ηλιακού δίσκου, κατασκευασμένη από χρυσάφι επίσης. Η αγελάδα δεν είναι όρθια, αλλά γονιπετής και το μέγεθός της είναι όσο μιας μεγαλόσωμης πραγματικής αγελάδας. Μια φορά το χρόνο, η αγελάδα μεταφέρεται έξω από την αίθουσα στην οποία βρίσκεται. Την εποχή εκείνη ακριβώς, περιφέρουν στο φως την αγελάδα. Γιατί λένε ότι δήθεν εκείνη, η κόρη του Μικερίνου, όταν πέθαινε, παρακαλούσε τον πατέρα της να βλέπει το φως του ήλιου μια φορά το χρόνο. Όπως μου είπαν οι ιερείς, συνεχίζει ο Ηρόδοτος, μετά το θάνατο της θυγατέρας του, τον Μικερίνο τον βρήκε και κάποια άλλη συμφορά, η εξής. Πήρε χρησμό από την πόλη Βουτούς, σύμφωνα με τον οποίο του έμελε να ζήσει μόνον 6 χρόνια και τον 7ο να πεθάνει. Εκείνος τότε αγανάκτησε πάρα πολύ και έστειλε προς το μαντίο του Θεού παράπονα, γιατί ο μεν πατέρας του ο Χέοψ και ο θείος του ο Χεφρίνος, οι οποίοι είχαν κλείσει τους ναούς και αδιαφορούσαν για τους θεούς, και όχι μόνο αυτό, αλλά και καταπίεζαν τους ανθρώπους, αυτοί έζησαν πολλά χρόνια. Ενώ αυτός, παρόλο που ήταν ευσεβής, πρόκειται να πεθάνει τόσο σύντομα. Όμως, από το μαντίο εστάλει δεύτερος χρησμός, ο οποίος έλεγε ότι ακριβώς γι' αυτό συντομευόταν η ζωή του, γιατί δεν έπραξε ό,τι είχε καθήκον να πράξει. Ότι δηλαδή, η Αίγυπτος καταδυναστεύεται επί 150 χρόνια και ότι η μεν προκάτοχή του βασιλείς, ο πατέρας του ο Χέοπας και ο θείος του ο Χεφρίνος, το κατανόησαν αυτό. Αυτός όμως όχι. Όταν τα άκουσε αυτά ο Μικερίνος και θεώρησε ως οριστική τη μοίρα του, διέταξε την κατασκευή πολλών λιχναριών
Και όταν νύχτωνε, τα άναβε και διασκέδαζε χωρίς διακοπή, ημέρα και νύχτα. Περνούσε δάση και βουνά και παντού όπου επληροφορείται ότι υπήρχαν λαμπρές διασκεδάσεις, πήγαινε και διασκέδαζε. Και τα μηχανευόταν αυτά για να αποδείξει ότι το μαντίο έλεγε ψέματα για να μετατρέψει τα χρόνια από 6 σε 12. Ο Μικερίνος έκανε τη νύχτα μέρα και έτσι απέδειξε ότι ο χρησμός που του είχε δοθεί ήταν ψευδής και ότι ο Μικερίνος αντί για 6 έζησε 12 ολόκληρα χρόνια. Ο Μικερίνος αυτός άφησε πυραμίδα πολύ μικρότερη από εκείνη του πατέρα του, του Χέοπος. Από κάθε πλευρά έλειπαν 20 πόδια για να γίνει τριών πλέθρων. Η πυραμίδα του Μικερίνου ήταν τετράγωνη και η μισή είχε γίνει από αιθιοπικό λίθο. Κάποιοι Έλληνες λένε ότι ανήκε σε μια γυναίκα, την Ετέρα Ροδόπη, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Επιπλέον νομίζω, λέει ο Ηρόδοτος, ότι τα λένε αυτά χωρίς να γνωρίζουν ούτε ποια ήταν η Ροδόπη, γιατί τότε δεν θα απέδιδαν την κατασκευή της πυραμίδας εκείνης στη Ροδόπη, γιατί ξοδεύτηκαν αναρρύθμιτες χιλιάδες ταλάντων για την κατασκευή της πυραμίδας του Μικερίνου. Επιπλέον η Ροδόπη άκμασε επί της βασιλείας του Αμάσιος και όχι την εποχή του Μικερίνου, γιατί η Ροδόπη έζησε πολλά, πάρα πολλά χρόνια μετά τους βασιλείς οι οποίοι κατασκεύασαν αυτές τις πυραμίδες. Η Ροδόπη καταγόταν από τη Θράκη και ήταν δούλη του Σαμίου Ιάδμονος, γιού του Ιφαιστοπόλιου και σύνδουλος του λογοτέχνη Εσώπου. Γιατί ο Έσωπος ανήκε στον Ιάδμονα, όπως αποδείχτηκε κυρίως από το εξής γεγονός. Όταν σύμφωνα με κάποιο χρησμό οι Δελφοί διακήρυξαν επανελειμμένα ποιος θα ήθελε να πάρει το οφειλόμενο πρόστιμο για το φόνο του Εσώπου, κανένας άλλος δεν παρουσιάστηκε εκτός από τον γιο του Ιάδμον. Ιάδμον και αυτός και το πήρε. Επομένως ο Έσωπος ήταν δούλος του Ιάδμονος. Η Ροδόπη έφτασε στην Αίγυπτο γιατί την έφερε εκεί ο Ξάνθος ο Σάμιος. Ήρθε για να εμπορευτεί τον εαυτό της και απελευθερώθηκε αντί μεγάλου χρηματικού ποσού από τον Μυτιλινέο Χάραξο, τον γιο του Σκαμανδρονίμου, που ήταν και αδελφός της ποιήτριας Σαφούς. Η Ροδόπη είχε φύγει από την πατρίδα της στη Θράκη με σκοπό να πάει στην Αίγυπτο για να δώσει τον εαυτό της στο ναό της θεάς Αφροδίτης και να εργαστεί εκεί ως ιερόδουλο. Πιθανότατα πήγε στην Αύκρατη, πολύ σημαντικό λιμάνι της Αιγύπτου. Στο δρόμο τους όμως το καράβι έπεσε στα χέρια πειρατών και οι πειρατές πήραν εχμαλό τους και την Ροδόπη και τον Έσωπο. Αυτούς τους απελευθέρωσε ο Χάραξος, ο αδελφός της Σαφούς, ο οποίος τους εξαγόρασε από τον έμπορο που με τη σειρά του είχε αγοράσει από τους πειρατάς τους δύο συνδούλους, τη Ροδόπη και τον Έσωπο. Ο μεν Έσωπος επέστρεψε στον ελλαδικό χώρο και στους δελφούς, ενώ προσπαθούσε να λύσει το μυστήριο το χρησμό. Με ποιο τρόπο χρησμοδοτούσε η πυθία και από πού έπαιρνε τις πληροφορίες της, οι ιερείς τον κατακρίμνησαν από το κορίκιο Άνδρο, από το βουνό τον Παρνασσό, όπου πήγαν να δουν την πανοραμική θέα της χρυσής, του χρυσού κάμπου με τα χρυσά αφιερώματα των πιστών που έρχονταν από
πολλά τα μέρη του κόσμου για να ζητήσουν πληροφορία για το μέλλον τους. Η μεν Ροδόπη απελευθερώθηκε και έγινε μία πλούσια εταίρα στην Αύκρατη, ενώ ο Έσωπος βρήκε τραγικό θάνατο, για τον οποίο όμως έγινε δικαστήριο στους Δελφούς και επεδικάστηκαν τα χρήματα της αποζημίωσης τα οποία πήρε αυτός στον οποίο ανήκε ο δούλος Έσωπος, δηλαδή στον πρώτο πριν αγοραστεί από τον Χάραξο και πριν απελευθερωθεί από τον Χάραξο για να γυρίσει πίσω στον ελλαδικό χώρο. Ο γιος λοιπόν του Ιάδμονος, Ιάδμον και ο ίδιος, πήρε τα χρήματα τα οποία πλήρωσαν σαν πρόστιμο οι Δελφοί για τον φόνο του Εσώπου. Ενώ η Ροδόπη, η οποία έμεινε στην Αίγυπτο, κέρδισε πολλά χρήματα, αρκετά μεν να ικανοποιούν μία Ροδόπη, όχι όμως τόσα ώστε να κτιστεί μια τέτοια πυραμίδα. Πράγματι, μέχρι σήμερα ακόμη, την εποχή του Ηροδότου, μπορεί να δει κάποιος το δέκατο της περιουσίας της και επομένως δεν πρέπει να της αποδίδεται τόσο μεγάλη περιουσία. Θέλησε δηλαδή η Ροδόπη να αναθέσει κάτι στην Ελλάδα ως μνημόνιο, να κάνει κάτι το οποίο κανένας άλλος δεν φαντάστηκε, ούτε αφιέρωσε σε ναό, και αυτό να το αφιερώσει εκείνη στους Δελφούς ως μνημόνιο. Από την δεκάτη λοιπόν της περιουσίας της παρήγγειλε την κατασκευή πολλών σιδηρών οβελών, κατάλληλων για βόδια, και τους έστειλε στους Δελφούς. Οι οβελοί αυτοί βρίσκονται ακόμη αποθηκευμένοι πίσω από τον βωμό αφιέρωμα των Χίων, απέναντι από τον ναό του Απόλλωνα. Το 1898, στις ανασκαφές που έγιναν τότε στους Δελφούς, ανακαλύφθηκαν οι 2.000 περίπου σκουριασμένοι σιδερένοι οβελοί, με τους οποίους σούβλιζαν βόδια στον Απόλλωνα από τον βωμό των Χίων, και το δώρο αυτό ήταν της Ροδόπης. Ο ναός της ξενίας Αφροδίτης στην Αύκρατη. Στην Αύκρατη δεν γνωρίζω, συνεχίζει ο Ηρόδοτος, γιατί οι εταίρες γίνονται επαφρόδιτες, ιερόδουλες. Αυτή για την οποία γίνεται λόγος εδώ, η Ροδόπη, έγινε περιβόητη, ώστε σε όλη την Ελλάδα να είναι γνωστό το όνομά της. Και αργότερα μια άλλη, η οποία ονομαζόταν Αρχιδίκη, έγινε διάσημη σε όλη την Ελλάδα, όχι όμως τόσο όσο η προηγουμένη, δηλαδή η Ροδόπη. Και ο Χάραξος, ο αδελφός της Σαπφούς, αφού απελευθέρωσε τη Ροδόπη, επέστρεψε στη Μυτιλίνη. Η Σαπφό σε ένα από τα ποίηματά της τον κατηγορεί πολύ. Και ο Ηρόδοτος συνεχίζει με την περιγραφή της πληνθόκτης της πυραμίδας που κατά αυτόν ανήκε στον Φαραώ Μικερίνο. Σύμφωνα με το λέγειν των ιερέων, μετά τον Μικερίνο στην Αίγυπτο βασίλεψε ο Άσυχης. Αυτός κατασκεύασε τα προς την ανατολή του Ηλίου προπήλαια του ιερού του Ηφαίστου. Γενικά τα προπήλαια φέρουν παραστάσεις καλυσμένες πάνω σε λίθο και πλουσιότατη διακόσμηση, αλλά εκείνα υπερβαίνουν κατά πολύ τα άλλα. Κατά το λέγειν των ιερέων, επειδή επί της βασιλείας του οι εμπορικές συναλλαγές ατόνισαν, έγινε νόμος στην Αίγυπτο σύμφωνα με τον οποίο μπορούσε κάποιος να συνάψει δάνειο παρουσιάζοντας ως ενέχειρο την μούμια του πατέρα του. Όπως έλεγαν, στο νόμο αυτό έγινε προσθήκη κατά την οποία αυτός ο οποίος δάνειζε, ο δανειστής γινόταν συγχρόνως κύριος του τάφου του δανειζομένου.
και σε αυτόν που παραχωρούσε αυτό το ενέχειρο, τη μούμια του πατέρα του, αναρνείτο να πληρώσει το χρέος του, του επεβάλλεται η εξής ποινή. Δεν επιτρεπόταν ούτε ο ίδιος αν πέθαινε να ταφεί τον οικογενειακό του τάφο, ούτε να ταφεί και κάποιος άλλος από τους συγγενείς του αν πέθαινε. Ο βασιλιάς αυτός, έλεγαν, ήθελε να ξεπεράσει όλους τους βασιλείς οι οποίοι βασίλεψαν πριν από αυτόν. Γι' αυτό άφησε ως μνημείο πυραμίδα, την οποία έκτισε από πλίνθο, πάνω στην οποία βρίσκεται σκαλισμένη πάνω σε μία πέτρα η εξής επιγραφή. «Μην με περιφρονήσεις, κάνοντας σύγκριση με τις λίθινες πυραμίδες, γιατί υπερτερώ από εκείνες, όσον ο Δίας από τους άλλους θεούς. Γιατί βυθίζοντας κοντάρι μέσα στη λίμνη και από τον πυλό που επικολλάται κατασκεύαζαν πλήθους. Με αυτόν τον τρόπο με έκτισαν». Αυτά ήταν τα έργα του άσυχη στην Αίγυπτο και η περιγραφή της πλυνθόκτιστης πυραμίδας του από τον Ηρόδοτο. Αργότερα έχουμε μία περιγραφή των τυχών των Ορνήθων. Στους Ορνηθές του ο Αριστοφάνης κάνει την περιγραφή κατασκευών που αναφέρονται και στην Αίγυπτο αλλά ίσως και στις κατασκευές αυτών που έφτασαν με φτερά στη Νότια Αμερική. Και να πως πουλιά έχτισαν τις πυραμίδες και ποια πουλιά μετέφεραν τις πέτρες, τη λάσπη και το νερό για το κτίσιμό τους. Την επιγραφή, η οποία ήταν γραμμένη πάνω στην πυραμίδα του άσυχη, «Τίνες οκοδόμησαν αυτό τη λικουτονή και ποιοι το έχτισαν τέτοιο πελώριο τείχος, κάλλιστον έργο και μεγαλοπρεπέστατον, ένα τείχος ωραιότατο και μεγαλοπρεπέστατο. Ουδής άλλος, ούκ Αιγύπτιος πληνθοφόρος, κανένας άλλος, ούτε Αιγύπτιος πληνθοφόρος, ού λιθουργός, ούτε έκτον παρήν, ούτε ξυλουργός, ούτε κτίστη. Εκ μεν γε Λιβύης οίκων, τρισμύριε γέρανη θεμελίους καταπεποκυΐα λίθους». Από την Λιβύη, την Αφρική, ήρθαν 30.000 γερανοί, φέρνοντας την καταπιώνα τους θεμέλιους λίθους. Τούτους δε ετίκιζον εκρέκες τις ρίχεσιν και τους πελεκούσαν ορτιγωμάνες με τα ράμφη τους. Έτεροι δε επληνθούργουν πελαργοί μύρι. Άλλοι 10.000 πελαργοί έφτιαχναν τις πλήθρες, το πελασγικό τείχος. Είδωρ δε εφόρουν κάτωθεν εις τον αέρα οι χαραδροί και τάλα ποτάμι όρνεα. Νερό μετέφεραν από κάτω προς τον αέρα οι χαραδροί και άλλα νεροπούλια. Και ποιοι μετέφεραν τη λάσπη? Οι ιεροδοί μέσα σε λεκάνες. Και πώς έβαζαν εκεί τη λάσπη? Και αυτό, φίλε μου, το έλυσαν με τον πιο έξυπνο τρόπο. Οι χήνες βουτούσαν τις πατούσες τους σαν φτιάρια και έβαζαν στις λεκάνες. Βρε, τι δουλειές μπορούν να κάνουν τα ποδάρια? Και οι πάπιες ματωδία, ζωσμένες στην ποδιά, μετέφεραν τα τούβλα και πετούσαν κρατώντας το μυστρί στον ώμο σαν παραγή και τον πυλό στο ράμφος τους τα χελιδόνια. Τι δει τα μισθωτούς ανέτοιμισθεί το της? Ποιος λοιπόν έχει ανάγκη πια να δίνει μεροκάματα σε μισθωτούς? Όχι, πες μου ποιος? Σε μισθωτούς εργάτες. Με πηγή μας τον Ηρόδοτο μπορούμε να δούμε εικόνες από τον τρόπο της ταφής των Αιγυπτίων
και τον επιτάφιο θρήνο. Οι θρήνοι και οι ταφές των νεκρών Αιγυπτίων γίνονται ως εξής. Όταν κάποια οικογένεια χάσει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, τότε όλες οι γυναίκες επιχρύουν το κεφάλι τους με πυλό ή ακόμη και το πρόσωπό τους. Μετά από αυτά αφήνουν τον νεκρό στο σπίτι και οι ίδιες οι γυναίκες, περιερχόμενες στην πόλη με τα ενδύματα αναδιπλωμένα μέχρι τη ζώνη και τους μαστούς γυμνούς, αλληλοτύπτονται και μαζί με αυτές όλοι οι συγγενείς τους. Αλλού αλληλοτύπτονται οι άνδρες με τη χλαμίδα, επίσης αναδιπλωμένοι μέχρι τη ζώνη. Μετά από αυτά μεταφέρουν τον νεκρό προς ταρίχευση, ο ταρίχευτής. Υπάρχουν άνθρωποι ειδικευμένοι για αυτό το έργο, οι οποίοι ασκούν αυτή την τέχνη. Αυτοί, μόλις τους μεταφέρουν τον νεκρό, επιδεικνύουν σε αυτούς που τον μετέφεραν ξύλινα δείγματα νεκρών, ζωγραφισμένα σε φυσικό χρωματισμό και τους εξηγούν ότι η πιο φροντισμένη ταρίχευση έγινε στον τάδε νεκρό, του οποίου θεωρώ ασέβεια να αναφέρω το όνομά του. Μετά από αυτά, του επιδεικνύουν δεύτερο δείγμα ταρυχεύσεως, κατώτερο από το πρώτο και ευτελέστερο, πιο φθηνό, και έπειτα τρίτο δείγμα, ακόμη πολύ πιο φθηνό. Μετά την επίδειξη, τους ρωτούν με ποιο τρόπο ταρυχεύσεως θέλουν να συσκευαστεί ο δικός τους νεκρός. Οι πελάτες τότε συμφωνούν ως προς την τιμή και αποχωρούν και οι ταρυχευτές παραμένουν στα εργαστήρια και εκτελούν ως εξής την πολυτελέστερη ταρύχευση. Η πολυτελέστερη ταρύχευση. Αρχικά βγάζουν με κυρτό σίδηρο από τα ρουθούνια τον εγκέφαλο. Ένα μέρος του εγκεφάλου το εξάγουν με τον παραπάνω τρόπο και το υπόλοιπο με φάρμακα, τα οποία χύνουν εντός της κεφαλής. Μετά από αυτά, με κοφτερό αιθιοπικό λίθο γυαλί, κάνουν λαπαροτομία και εξάγουν όλα τα ενδόστια του νεκρού, καθαρίζουν την κοιλιά με μεγάλη επιμέλεια και την πλένουν πρώτα με φοινικικό ίνο και έπειτα για δεύτερη φορά την καθαρίζουν με τριμμένο θυμίαμα. Έπειτα γεμίζουν την κοιλιά με καθαρή τριμμένη σμύρνα, κανέλα και άλλα αρώματα εκτός από θυμίαμα και την σειράπτουν πάλι. Τελικά βαπτίζουν το σώμα επί 70 ημέρες μέσα σε νήτρο και έτσι το ταρυχεύουν. Αφού περάσουν οι 70 ημέρες, λούζουν το νεκρό και περιτυλίγουν ολόκληρο το σώμα με ταινίες από λινή συνδόνα, αφού επαλείψουν τις ταινίες αυτές εσωτερικά με ελαφρό στρώμα κόμεως, το οποίο μεταχειρίζονται οι Αιγύπτιοι αντί για κόλλα. Έπειτα παραλαμβάνουν το νεκρό οι συγγενείς και παραγγέλνουν την κατασκευή ξύλινης θήκης σε σχήμα ανθρώπου. Και μετά την κατασκευή της κλείνουν μέσα σε αυτήν τον νεκρό και τον τοποθετούν όρθιο πάνω στον τοίχο, μέσα στο νεκρικό θάλαμο, και φυλάνε τον νεκρό ως θησαυρό. Έτσι συσκευάζουν οι ταρυχευτές με τη μεγαλύτερη πολυτέλεια τους νεκρούς. Ο μεσαίος τρόπος ταρύχευσης. Και εκείνους οι οποίοι επιθυμούν τον μεσαίο τρόπο και αποφεύγουν την πολυτέλεια, τους συσκευάζουν ως εξής. Γεμίζουν τα κλειστήρια, τα κλείσματα, με πυκνό λάδι κέδρου και έπειτα γεμίζουν με αυτό την κοιλιά των νεκρών, χωρίς ούτε να τη σχίσουν ούτε να εξαγάγουν τα εντόστια. Αλλά εισάγουν το υγρό από την έδρα και εμποδίζουν την επανέξοδό του. Μετά από αυτά, τους τοποθετούν μέσα σε νήτρο για ορισμένες ημέρες. Την τελευταία ημέρα εκενώνουν την κοιλιά από το λάδι, το οποίο είχαν εισαγάγει αρχικά μέσα σε αυτήν, και είναι τέτοια η δύναμη του κεδρελαίου, ώστε διαλύει τα έντερα και τα σπλάχνα και βγαίνουν όλα μαζί. Και τις σάρκες τις διαλύει το νήτρο και απομένουν τελικά μόνο το δέρμα και τα οστά του νεκρού. Αφού κάνουν αυτά, παραδίδουν το νεκρό και δεν κάνουν τίποτε άλλο. Ο τρίτος τρόπος ταρύχευσης.
γίνεται στους χρηματικά ασθενέστερους. Καθαρίζουν την κοιλιά του νεκρού με σειρμαία και μετά από αυτά τοποθετούν τον νεκρό επί 70 ημέρες μέσα στο νήτρο και έπειτα παραδίδουν το σώμα προς μεταφορά. Η ταρίχευση των γυναικών. Τις συζύγους όμως των επιφανών ανδρών όταν πεθάνουν δεν τις παραδίδουν αμέσως προς ταρίχευση. Εκείνες οι οποίες ήταν πολύ ευπαρουσίαστες και τις άρεσαν πολύ, τις παρέδιδαν στους ταρυχευτές μετά από 2 ή 3 ημέρες. Αυτό το κάνουν, συνεχίζει ο Ηρόδοτος, για να μην συνουσιάζονται με τις γυναίκες οι ταρυχευτές. Γιατί λέγεται ότι συνελήφθη ταρυχευτής να συνουσιάζεται με γυναίκα που μόλις είχε πεθάνει, όπως τον κατήγγειλε ο μότεχνός του. Ο Ηρόδοτος αναφέρεται και σε ταρίχευση νεκρού που έγινε δημοσία δαπάνη. Και αυτού του είδους η ταρίχευση αναφέρεται στους νεκρούς οι οποίοι είχαν καταφαγωθεί από κροκοδίλους. Έτσι το πτώμα του σε θεωρεί το ιερό και η ταρίχευση του γινόταν με δημόσιο χρήμα. Αν κάποιος Αιγύπτιος ή από τους ξένους αρπαγεί από κροκόδιλο ή από αυτόν τον ίδιο τον ποταμό, δηλαδή πνιγεί στον ποταμό Νείλου και βρεθεί ο νεκρός του, σε οποιαδήποτε πόλη τον εκβάλλει ο ποταμός, οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να τον ταρυχεύσουν δημοσία δαπάνη, κατά τον καλύτερο τρόπο και να τον θάψουν σε ιερά φέρετρα. Αυτόν κανένας φίλος ούτε συγγενής έχει δικαίωμα να τον αγγίξει εκτός από τους ιερείς του Νείλου. Και αυτό γιατί θεωρείται κάτι περισσότερο από νεκρός ανθρώπου. Οι ιερείς τον θάβουν με τα ίδια τους τα χέρια. Οι Έλληνες στην Αίγυπτο δεν μπορούσαν να προμηθεύονται χρυσές προσωπίδες τις οποίες να τοποθετούν πάνω στα πρόσωπα των αγαπημένων τους νεκρών, αλλά έκαναν ξύλινες εικόνες των νεκρών οι οποίες βρέθηκαν κατά χιλιάδες στην περιοχή του Φαϊούμ και όπου αλλού έζησαν Έλληνες. Τα πορτρέτα των νεκρών παρέμειναν πιστά στην παράδοση της φωτογραφικής πιστότητας. Οι ζωγράφοι αποτυπώνουν την αμεσότητα αυτού που βλέπουν. Η ρεαλιστική ομοιότητα των πορτρέτων με το πρόσωπο του νεκρού παρηγορούσε την οικογένεια που μπορούσε να δει τους οικείους της όποτε ήθελε. Η παρουσία των πορτρέτων πάνω στα νεκρικά σώματα διατηρεί την μεταφυσική τους δύναμη και τα πρόσωπα του θανάτου χαρίζουν αιωνιότητα στους θνητούς που απεικονίζουν. Η αξία των προσωπογραφιών είναι μεγάλη για τους μελετητές της αρχαιότητας. Παρέχουν πληροφορίες για την ενδυμασία, την κόμωση, τα κοσμήματα και μας προσφέρουν μία συνολική εικόνα για την κοινωνία και τα μέλη της, που δεν περιορίζεται σε επιφανείς εκπροσώπους της, αλλά σε καθημερινούς ανθρώπους και όχι ήρωες ή θεούς. Ανθρώπους που έζησαν πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, πιο ζωντανούς και από τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες. Οι νεκροί εκτίθενται στο σπίτι, στο οίκημα του θανάτου. Οι ταρυχευτές επιστρέφουν τον νεκρό στους οικείους του. Αυτοί αφού κατασκευάσουν από ξύλο ένα κούφιο ομοίωμα ανθρώπου, τοποθετούν το σώμα, το κλείνουν και το διατηρούν σε ειδικό δωμάτιο, το οίκημα του θανάτου, για τα φέρετρα όρθιο ακουμπισμένο στον τοίχο. Και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Αφού ταρυχεύσουν το σώμα, το επιστρέφουν στους συγγενείς του νεκρού. Κάθε μέρος του νεκρού διατηρείται άθικτο. Ακόμα και οι τρίχες, στα μαλλιά, τα βλέφαρα και τα φρύδια, η όλη εμφάνιση παραμένει
απαράλλακτη και η μορφή αναγνωρίσιμη. Αυτό εξηγεί γιατί πολλοί Αιγύπτιοι διατηρούν τα σώματα των προγόνων τους σε πολυτελείς αίθουσες και κοιτάζουν κατά πρόσωπο εκείνους που έχουν πεθάνει πολλές γενιές πριν από τη δική τους. Έτσι αντλούν παράδοξη χαρά από το κοίταγμα αυτό, σαν να είχαν ζήσει μαζί τους. Εκείνοι που έχουν ιδιωτικούς τάφους τοποθετούν το σώμα στη σχετική κρύπτη, ενώ εκείνοι που δεν έχουν χτίζουν νέα αίθουσα στο σπίτι τους, όπου και τοποθετούν το φέρετρο όρθιο ακουμπισμένο στο πιο γερό τοίχο. Οι Αιγύπτιοι έχουν τη συνήθεια να ζουν με τους νεκρούς τους. Όταν οι μούμιες φυλάγονταν στο σπίτι, τις εμφάνιζαν στις μεγάλες γιορτές και στα νεκρόδειπνα που οργάνωνε η οικογένεια του νεκρού στην επέτειο του θανάτου του. Οι νεκροί παρέμεναν στο σπίτι για όσο χρόνο διατηρούνταν ζωντανή η ανάμνησή τους, ίσως για μια ή δύο γενιές. Έπειτα, όταν πια τα συγκεκριμένα άτομα είχαν ξεχαστεί και οι μούμιες τους είχαν λερωθεί ύφθαροι, στέλνοντας στις νεκροπόλεις, ορισμένες φορές μάλιστα 5 ή 6 μαζί. Εκεί έσκαβαν έναν απλό λάκκο που μόλις να τις χωράει, όπου και τις έθαβαν κακήν κακός. Κανείς δεν ενδιαφερόταν πια για αυτές, ούτε και θεωρούσαν σκόπιμο να προσθέσουν επιτύβια στήλη ή έστω ένα σωρό από χώμα στο συγκεκριμένο σημείο. Μερικές από τις μούμιες της Αιγύπτου έκρυβαν μέσα τους μεγάλες εκπλήξεις. Η μούμια του Αρτεμίδωρου έκρυβε μέσα της όχι τα σωθικά, τα σπλάχνα του Αρτεμίδωρου, αλλά ήταν παραγεμισμένη με 90 κιλά πίσα. 4 άνδρες μετέφεραν αυτή τη μούμια όταν την αγόρασε ο Ιταλός Ντι Πέτρι. Μια άλλη μούμια έκρυβε μέσα της μεταχειρισμένους παπύρους. Και αυτοί μας έδειξαν ένα χειρόγραφο της Δευτέρας Ραψοδίας της Ιλιάδος στο αυθεντικό της κείμενο, γραμμένο τον 2ο αιώνα π.Χ., ο Ντι Πέτρι κάτω από το κεφάλι μιας μούμιας νεαρής γυναίκας βρήκε έναν μεγάλο τυλιγμένο πάπυρο που περιείχε τη Ραψοδία Β' της Ιλιάδας το 1888. Ο Άγιος Αθανάσιος καταδίκασε τη συνήθεια των Ελλήνων να ταριχεύουν τους νεκρούς στην Αίγυπτο και να τους διατηρούν μέσα στα σπίτια. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Άγιος Αθανάσιος καταδίκασε τη συνήθεια να ταριχεύουν τους πατριάρχες, τους προφήτες και τους μάρτυρες της Εκκλησίας, τους οποίους δεν έθαβαν στη γη, αλλά τους τοποθετούσαν σε χαμηλά κρεβάτια και τους κρατούσαν κοντά τους, στα σπίτια τους, νομίζοντας ότι έτσι τους τιμούσαν. Ο Άγιος Αντώνιος είπε: «Μην αφήσετε να πάρετε το σώμα μου στην Αίγυπτο και να το εκθέσουν στα σπίτια τους. Γι' αυτό έφυγα στα βουνά και ήρθα εδώ. Γνωρίζετε ότι πάντοτε επέπληκτα όσους ακολουθούσαν αυτήν την πρακτική και τους καλούσαν να τη σταματήσουν». Και μιας και βρισκόμαστε στην Αίγυπτο, θα δούμε και κάτι άλλο αρχαίο ελληνικό, την επιστροφή του σανδαλιού του Περσέα που επέστρεφε στην Αίγυπτο χρησιμοποιημένο σαν φυλαχτό στο ναό του και την κάρα του Ορφέα η οποία περιφέρεται ως προσκυνηματική σε διάφορα μέρη της Ελλάδος ως ευλογία. Ηρόδοτος. Στην πόλη Χέμις, στην περιοχή των Θηβών κοντά στη Νεάπολη, υπάρχει ιερό του Περσέα του γιού της Δανάης. Μέσα στον περίβολο υπάρχει ναός και μέσα σε αυτόν ένα άγαλμα του Περσέα,
που ονομάζεται Πεχρεσού. Οι Χεμίτες, οι Χημίτες, λένε ότι ο Περσέας εμφανίστηκε πολλές φορές στην χώρα τους και πολλές φορές μέσα στο ιερό και ότι βρίσκεται πάντοτε ένα σανδάλι του χρησιμοποιημένο μήκους 2 πύχιων 90 εκατοστών. Όταν παρουσιαστεί αυτό το σανδάλι, λένε ότι επικρατεί ευημερία σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Και ο Φιλόστρατος, αναφερόμενος στο ταξίδι του Απολλώνιου του Τιανέα στην Λέσβο, αναφέρεται στο Χριστήριον, δηλαδή στο μαντίο του Ορφέα, που υπερτερεί την εποχή εκείνη των μαντίων στην απέναντι μικρασιατική ακτή που είναι αφιερωμένα στον Απόλλωνα, στα Δίδυμα και στην θεά Άρτεμη στην Έφεσο. Εκεί έχει μεταφερθεί πρόσφατα η κεφαλή, η κάρα του Ορφέα. Και να λοιπόν τι μας διασώζει ο Φιλόστρατος για το ταξίδι του Απολλώνιου. Παρήλθε και εις του Ορφέως άδειτον προσορμισάμενο στη Λέσβο. Επισκέφτηκε και το άδειτο του Ορφέα όταν αγκυροβόλησαν στη Λέσβο. Ορφεύς δε έχρα μόνος και μόνον ο Ορφέας έδινε χρησμούς. Άρτη εκ Θράκης η κεφαλή ήκουσα. Ενώ η κεφαλή του, η κάρα του είχε έρθει πρόσφατα από την Θράκη.